Skoda Kodiaq Scout. Βέβαια, χτες το βράδυ προσπάθησα να εξηγήσω στον κύριο Κώστα τι ακριβώς είναι το αυτοκίνητο αυτό. Κλακάζ. Δεν καταλάβαινα τι έλεγα, ποιος είμαι, πότε και γιατί. Κώστα, έχουμε ένα αυτοκίνητο να δεις. Είναι. Skoda Kodiaq Scout. Αυτό τώρα φαντάσου είναι. Είναι 19,4 εκατοστά υψηλό. Αυτό. Ναι, απόσταση ναι. Από το έδαφος. Ναι. Και πρόσεξε. Καταλάβες. Έχει κοντούς προβόλους. Όταν υπάρχει μεγάλη κλίση δεν βρίσκει κάτω. Αυτό. Εν τω μεταξύ, δηλαδή. Έχει ποδιά από κάτω που προστατεύει τον κινητήρα και το κυβότιο ταχυτήτων. Αυτό. Δεν θυμάμαι πόσους χωράει μέσα. Τρεις είναι. Όχι τρεις. Είναι 7 θέσιο. Ήμαρτον, Θωμά, τι έχεις πάθει. Κώστα, μια χαρά τα λέει. Είναι. Έτσι είναι. Ματιασμένος. Εντάξει, μωρό, τώρα και εγώ μια χαρά δεν τα πάω. Λοιπόν, το Skoda Kodiaq Scout χαρακτηρίζεται από την μπροστινή μάσκα, από το πίσω μέρος και φυσικά από το λογότυπο Scout στα πλαϊνά. Clever outside. Έξυπνο απόξω, που λένε και στο χωριό μου. Προστατευτικό θυρών, γιατί ακουμπάει η άλλη με το καρότσι του σούπερ μάρκετ και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όταν ανοίγουμε την πόρτα μας, όταν έχουμε παρκάρει, δείτε τι προστατευτικό έχουν οι πόρτες. Επίσης, υπάρχει θήκη ομπρέλας. Ξαφνική βροχή, τάκ, όλα εντάξει. Clever inside. Οι πιεδικές κλειδαριές που δεν επιτρέπουν αυτό το άνοιγμα της πόρτας που πολλές φορές τα πιτσιρίκια παίζουν και μπορεί να μας δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας. Επίσης, το πακέτο ύπνου. Προσκέφαλα, ρυθμιζόμενα σε μέγεθος, ούτως ώστε το κεφαλάκι σας να ξεκουράζεται. Και μια κουβέρτα. Α, ύπνο και άμα μας πάρει λιγάκι κρύο, έτσι είναι. Θήκη για τάμπλετ. Βέβαια. Επίσης, jumbo box. Εδώ στο υποβραχιόνιο από κάτω, ένα μεγάλο δοχείο στο οποίο μπορούμε να βάζουμε μέσα νερά, κλειδιά, ψιλοπράγματα, το κινητό μας ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Νόντα! Πες μου για το χώρο αποσκευών. Αφαιρούμενος φακός LED. Ασφαλές δέσιμο φορτίου, άγκιστρα στο χώρο αποσκευών, σύστημα κόκκινων δικτυών. Διαθέτει ειδικά άγκιστρα στερέωσης, ώστε να μην επιτρέπει στα αντικείμενα να κινούνται στο χώρο και αυτό είναι ειδικό για μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού ή για τα ψώνια. Ναι, και για αθλητές και για νοικοκυρέους στο μάμου. Εσωτερικού συνέχεια. Σύστημα πλοήγησης Columbus. Λειτουργεί μέσω της οθόνης 9,2 ιντζών, η οποία είναι έγχρωμη και αφής παρακαλώ, και μάλιστα μπορεί να δημιουργηθεί και hot spot μέσα στο αυτοκίνητο. Κάτι ακόμα. Skoda Connect. Το σημείο αναφοράς για τα συστήματα ενημέρωσης, καθώς διαθέτει τεχνολογία τελευταίας γενιάς όσον αφορά την πλοήγηση, τις πληροφορίες, την ψυχαγωγία αλλά και τη βοήθεια. Μια ρύθμιση που μπορεί να γίνει είτε από υπολογιστή είτε μέσω της ομώνυμης εφαρμογής των smartphone. Off-road assist. Με το πάτημα ενός κουμπιού ρυθμίζονται αναλόγως τα ηλεκτρονικά συστήματα του αμαξώματος. Συγκεκριμένα, το σύστημα απορρόφησης κραδασμών DCC, το οποίο είναι προαιρετικό, κάνει την απόκριση στον γκάζι λίγο πιο αργή. Επιπλέον, το ABS επιτρέπει περιορισμένη ολίσθηση, ενώ το TCS προσφέρει λίγο μεγαλύτερη ολίσθηση, χάρη και στην λειτουργία του ηλεκτρονικού μπλοκέ διαφορικού EDL, βελτιώνοντας έτσι τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Νομίζω ότι κάποιοι χθες μίλαγαν πίσω την πλάτη μου, ε. Το Kodiaq Scout έχει 5 διαφορετικά προφίλ οδήγησης. Eco, Normal, Sport, Individual και Snow. Επεμβαίνει λοιπόν ανάλογα με το προφίλ που έχεις επιλέξει στο κινητήρα, στο αυτόματο κυβότιο, ακόμα και στη σκληρότητα του τιμονιού και στο κλιματιστικό. Και στον κλιματισμό. Και πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Αν είσαι στο Snow, που σημαίνει ότι είσαι σε συνθήκες με μειωμένη πρόσφυση, επεμβαίνει σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου για την καλύτερη και μέγιστη δυνατή πρόσφυση. Μετάδοση κίνησης. Τετρακίνηση φυσικά. Επίκεντρο είναι ένας ηλεκτρονικά ελεγχόμενος πολύδισκος συμπλέκτης, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από το πίσω διαφορικό. Η μονάδα ελέγχου υπολογίζει συνεχώς την ιδανική ροπή στον πίσω άξονα, περιορίζοντας σημαντικά την απώλεια πρόσφυσης. Σε κανονικές δε συνθήκες, ιδιαίτερα με ένα ελαφρύ φορτίο, ας πούμε, σβησμένο κινητήρα ή σε άσφαλτο, ο πολύδισκος συμπλέκτης μεταφέρει την κίνηση εμπρός. Διατίθεται είτε με μηχανικό κυβότιο 6 σχέσεων, είτε με αυτόματο επίσης 6 σχέσεων, είτε με DSG διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Όλες οι εκδόσεις του Kodiaq Scout είναι τετρακίνητες. Δεν ξέρω αν το έχετε πει αυτό. Κινητήρες βενζίνης λοιπόν, τετρακύλινδροι, 1,4 TSI με 150 ύπους και με τη δυνατότητα του Active Cylinder Technology. Κινητήρες πετρελαίου,
2000 TDI με 150 και 190 ύπους. Α, και τιμή. Η βενζίνη από 35.900 ευρώ και το πετρέλαιο από 37.500 ευρώ. Κάτι άλλο θέλουμε? Πώς είναι ο καιρός έξω?